Πολύ, κυρία Αντωνόπουλε. Καλώς ήρθατε στο πολυχώρο ΓΕΑ Πολιτισμός. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ονομάζομαι Θεανό Αταμοπούλου του Παναγιώτη και είμαι το μεσαίο παιδί τρίτεκνης οικογένειας. Θα μου επιτρέψετε και από αυτό το βήμα να δηλώσω περήφανη για τους γονείς μου, για τη μητέρα μου Ελένη που διετέλεσε προϊσταμένη υγειονομικού του πρώην Νίκα Καλαμάτας, καθώς και για τη διαδρομή και την προσφορά του πατέρα μου, ιατρού καρδιολόγου Παναγιώτη Αδαμόπουλου, που διετέλεσε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας επί Δημαρχοντίας Γεωργίου Κουτσούλη. Ήρθε όμως η στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, για μένα να χαράξω τη δική μου προσωπική πορεία στα κοινά της πόλης μας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μιχάλη Αντωνόπουλο για την τιμή που μου έκανε, προτείνοντάς μου να συμμετέχω στο συνδυασμό του, έναν ανεξάρτητο συνδυασμό, πρόταση που αποδέχθηκα με ιδιαίτερη χαρά. Μετά τις βασικές μου σπουδές στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Φλάουτο Μεράμφο στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας, και έπειτα από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Παρίσι, στην αρχαιολογία, την ιστορία της τέχνης και τη μουσική, όπου συνέχισα τις σπουδές μου με υποτροφία και όπου έζησα ως εργαζόμενη για 8 χρόνια, επέστρεψα το 2005 στην Καλαμάτα. Από τότε αναπνέω, ζω και δημιουργώ σε διάφορους φορείς της πόλης μας, ως αρχαιολόγος, εκπαιδευτικός και μουσικός. Τα τελευταία χρόνια και ως ξεναγός, έχω τη χαρά να γνωρίζω στους επισκέπτες μας τις ομορφιές της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας, μιας πόλης που έχει αναδειχθεί σε σημαντικό τουριστικό προορισμό, αλλά έχει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης. Αποφάσισα να συμμετέχω στα κοινά της πόλης μας, στην αυτοδιοίκηση, με διάθεση προσφοράς για την ανάδειξη του πολιτισμού ως μείζον πλεονέκτημα της πόλης μας. Με όραμα, μια πόλη πολύτροπο, με αίσθηση ευθύνης για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του πολίτη, σας ζητώ να στηρίξετε το συνδυασμό μας με υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Μιχάλη Αντωνόπουλο και να αναδείξετε πρόσωπα με γνώσεις, ικανότητες και ευαισθησία για το παρόν και το μέλλον του Δήμου Καλαμάτας. Σας ευχαριστώ πολύ.